Μέχρι τις 2 το μεσημέρι λειτουργήσαν χθες Κυριακή όσα εμπορικά καταστήματα ψήφισαν τη σχετική απαγόρευση. Στη συνέχεια οι εκπρόσωποι του κλάδου άρχισαν να δέχονται τηλεφωνήματα από την αστυνομία ότι θα αρχίσουν να πέφτουν πρόστιμα και κατά συνέπεια έκλεισαν για το φόβο των Ιουδαίων. Η αγορά μετά τις 1,5 ώρα περίπου, 1,5 το μεσημέρι, έκλεισε όλοι. Φοβούμενοι μην γίνουν οι καταγγελίες, γίνουν πραγματοποιήσιμες και έχουμε προστήματα και αναταραχή στην αγορά. Ο φόβος δηλαδή επικράτησε και κάποιοι οι οποίοι θεωρώ θέλουν το κακό του εμπορίου συνετέλεσαν χθες να μην κλειστεί η αγορά. Άσχετα αν μέσω παρανομίας θα πήγαινε να ανοίξει. Μέχρι χθες το μεσημέρι είχαν ανοίξει στην εμπορική αγορά του Βόλου τα μισά σχεδόν εμπορικά καταστήματα. Ωστόσο, οι καταγγελίες που δέχθηκαν οι αρχές, οι οποίες μέχρι εκείνη την ώρα επιδείκνυαν μια στάση ανοχής, οδήγησαν στο κλείσιμο άρων-άρων όσων επιχειρήσεων είχαν αποφασίσει να παρανομήσουν εντός εισαγωγικών. Οι καταγγελίες που έχουν γίνει και μπορούμε να όσο μπορούμε να ξέρουμε είναι από μικρά καταστήματα. Δηλαδή μέλη του κλάδου σας. Στην ουσία κατήγγειλαν ότι άνοιγε ο διπλανός. Ακριβώς. Και η παρανομία μόνο χθες ήταν, ενώ βλέπουμε στην Ελλάδα ότι η παρανομία ανθεί, όταν τα κινέζικα, οι λαϊκές και αυτά, κάθε μέρα έχουμε παρανομία. Μία φορά το χρόνο πήγε να κάνει το στεγασμένο εμπόριο μια παρανομία και έχει παιχτεί σε όλες τις τηλεοράσεις, σε όλα τα κανάλια, έχει γίνει δημοσιογραφικό σχόλιο παντού για μία μέρα που ναι, θα ήμασταν παράνομοι, αλλά πήγαμε να εξυπηρετήσουμε μετά από ένα λάθος. Πήγαμε να εξυπηρετήσουμε τους εμπόρους και τους καταναλωτές μια μέρα η οποία ήταν χαρά, είχε πολύ καλή μέρα για να βγει ο καταναλωτής έξω και να ψωνίσει. Και μην ξεχνάμε ότι χθες, αν δούλευε η αγορά, θα υπήρχε και ένα έσοδο στο κράτος με το 23-24% που θα υπήρχαν στις αποδείξεις.